Στις αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων και της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας για ρέματα αλλά και σημεία που υλοποιούνται έργα μετά τις πλημμύρες των Ντάλελ και Ηλίας, αναφέρθηκε με δηλώσεις της στον Άστρα σήμερα η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας. Επισήμανε χαρακτηριστικά ότι πρόταγμα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος και τις κατατόπους αρχές είναι η βελτίωση των υποδομών ένα χρόνο μετά τα όσα ζήσαμε και τα καταστροφικά φαινόμενα. Επειδή έχουμε ξεκινήσει τους καθαρισμούς των ρεμάτων σε όλη τη Μαγνησία, επισκέπτομαι καθημερινά ποτάμια και ρέματα της περιοχής, στα οποία έχουν μπει εργολάβοι και κάνουν εργασίες οι οποίες θα λύσουν το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τους καθαρισμούς και σε 1 με 1,5 μήνα περίπου θα έχουν ολοκληρωθεί. Οπότε θα υπάρχει και μια πολύ καλή εικόνα σχετικά με τους χυμάρους της περιοχής μας. Επισκέφτηκα σήμερα τον Ξηριά του Βόλου. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 μήνες να ολοκληρωθούν οι καθαρισμοί σε όλο το μήκος του Ξηριά, τον οποίο εμείς έχουμε αναλάβει να επιδιορθώσουμε και να τακτοποιήσουμε. Επίσης, τον Σεσκουλιώτη, στους οποίους γίνονται εκτεταμένοι καθαρισμοί και σε έναν παραπόταμο και σε 2 με 3 μέρες θα έχουν ολοκληρωθεί και τα μεγάλα έργα που κάνουμε εκεί, η αποκατάσταση που είναι δύσκολη και θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Θα συνεχιστούν οι καθαρισμοί και σε άλλα 18 ρέματα της περιοχής και τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά στον Πλατανιά του Νοτίου Πηλίου, στη Μελανή του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στο Βρύχωνα, στο Χορευτό, στη Μιλίνα, στον Άγιο Ιωάννη και στον Άγιο Δημήτριο, στο Λεφόκαστρο, στον Κραυσίδωνα συνεχίζουμε, στη Μεγάλη Πάω, στη Λύρη, στο Φυτόκο, στο Στεφανοβίκιο, παντού. Δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα τους επόμενους 1 με 2 μήνες. Η κυρία Παπαδημητρίου συμπληρώσε ότι οι αυτοψίες πρόκειται να συνεχιστούν. Έχουν ήδη γίνει σε αρκετές περιοχές συμπεριλαμβανομένα σημεία στις ποράδες, ενώ τρέχουν οι διαδικασίες για να υλοποιηθούν και έργα.